Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ναι, πρόκειται για μια υπόθεση η οποία έφτασε στην πραγματικότητα την Τετάρτη μεσημέρι στα γραφεία μας εδώ στο Έθνος. Το πρώτο πράγμα που είχαμε να κάνουμε είναι να ταυτοποιήσουμε καταρχάς για ποιο κέντρο πρόκειται. Έτσι, μόλις καταφέραμε να ταυτοποιήσουμε για ποιο κέντρο μιλάμε, επικοινωνήσαμε με την διευθύντρια. Γιατί μιλώντας μαζί της, αυτό το οποίο συνειδητοποιήσαμε, το οποίο μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ήταν ότι μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη το καλοκαίρι του 2019, δηλαδή 2,5 χρόνια πριν. Όπως επίσης, κάτι το άλλο που μας έκανε εντύπωση στο σοκαριστικό βίντεο, το οποίο έχουν δει και αρκετοί τηλεθεατές, έχει να κάνει το ότι εκτός του ότι έχουμε έναν φυσικοθεραπευτή, ο οποίος κακοποιεί βάναυσα έναν υλικό παιδί, κάτι που μας έκανε πάρα πολύ εντύπωση, εδώ πέρα συζητώντας τις σκέψεις που κάνουμε βλέποντας το βίντεο, είχε να κάνει με το γεγονός ότι αν παρατηρήσετε, υπάρχουν δύο ακόμα εργαζόμενες, οι οποίες παρακολουθούν αμέτωχες, Αυτό ακριβώς. Παρακολουθούν αμέτωχες. Το οποίο, ξέρετε, αν το σκεφτούμε λογικά, όταν βλέπεις κάποιον να χτυπάει ένα παιδί, η κίνηση του σώματός σου είναι μάλλον να τον εμποδίσεις. Σωστά. Και δεν βλέπω σωστά. Η πρώτη σκέψη είναι να τρέξεις, να σώσεις το παιδί. Και ξένος να είσαι, να μην έχεις καμία σχέση με το κάδρο που παρακολουθούμε, απέναντι στο πεζοδρόμιο, ένας ξένος άνθρωπος να κακοποιεί το παιδί του έτσι, θες να τρέξεις, αυτό σκέφτεσαι πρώτα, να σώσεις το παιδί. Εδώ μιλάμε για συναδέλφους του ανθρώπου αυτού. Αυτό λοιπόν μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Προσπαθήσαμε να μιλήσουμε με τη διευθύντρια. Το έθνος.gr έχει από την Τετάρτη αποστείλει επίσημο γραπτό αίτημα στη διευθύντρια, λέγοντάς της ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και οφείλει να δώσει απαντήσεις, γιατί δημιουργούνται ερωτήματα. Και τα ερωτήματα δημιουργούνται διότι ακόμα δεν έχει γίνει σαφές για ποιο λόγο ξαφνικά μία μέρα του Δεκεμβρίου, του Ιανουαρίου του 2022, ξαφνικά η διευθύντρια αποφασίζει να πάει στη δικαιοσύνη, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει εδώ και 2,5 χρόνια. Και από όσο μαθαίνουμε, αυτό το οποίο υποστηρίζει η ίδια είναι ότι δεν ήθελε η μητέρα. Ωστόσο, νομίζω ότι εγείρεται ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Διότι ασχέτως του τι μπορεί να λέει η μητέρα, η ίδια ως παιδαγωγός όφιλε, νομίζω λογικά, να δώσει, να συνεχίσει τη διαδικασία. Βέβαια. Ο ψυχοθεραπευτής αυτό συνεχίζει και εργάζεται. Αυτό θα σε ρωτούσα, Ανδρέα μου. Έμεινε εκεί. Παραιτήθηκε την επόμενη μέρα. Ωστόσο, την επόμενη μέρα που τραβήχθηκε αυτό το βίντεο του περιστατικού. Παραιτήθηκε ή απολύθηκε, με συγχωρείτε. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έλεγε η σύμβασή του. Επομένως, αντί να πάει δύο μέρες ακόμα που ήταν, ήδη την ίδια μέρα παραιτήθηκε. Την ίδια μέρα που χτύπησε το παιδί, δηλαδή. Ακριβώς. Η ίδια το έμαθε 5 μέρες μετά. Ωστόσο, τον Ιούνιο του 2019, επαναλαμβάνω, είναι σε γνώση αυτού του οπτικοκαστικού υλικού. Επομένως, είναι ένα σοβαρό ζήτημα αυτό. Και αυτό συνέχισε να εργάζεται κανονικά μετά. Ξέρουμε αν έχει ασκηθεί δίωξη, ρε παιδιά. Ξέρουμε αν αυτός ο άνθρωπος έχει κατατεθεί αυτεπάγγελτα μήνυση, αν διώκεται πια. Αυτή τη στιγμή διενεργείται μια προκαταρκτική έρευνα μετά από εντολή της εισαγγελίας ανηλίκων με αφορμή αυτή τη βάναυση κακοποίηση. Ο συγκεκριμένος συνεχίζει και είναι στο μητρό του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Ναι. Και όλο αυτό φυσικά γιατί δεν έχει γίνει κάτι νωρίτερα. Ωστόσο, είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Αν θέλετε να δούμε λίγο και την επόμενη μέρα, νομίζω ότι μιλάμε για μια υπόθεση. Αυτή είναι η εκτίμηση με βάση το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι μια από τις υποθέσεις που μπορούμε να πούμε ότι έχουν επόμενη μέρα, υπό την έννοια του ότι όπως βλέπω να πηγαίνει το ρεπορτάζ, είναι από τις περιπτώσεις όπου κάποιος βλέπει μια σοκαριστική καταγγελία και τελικά μπορεί να ανοίγει και ένα άλλο ντόμινο. Για να δούμε, θα το παρακολουθούμε. Υπενθυμίζουμε θα και την ιστορία να συντονιστείτε αυτή, την αποκάλυψες στο έθνος.gr. Στο έθνος.gr. Σύντομα νομίζω θα υπάρχουν εξελίξεις. Θα το παρακολουθούμε, Ανδρέα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.